ποια είναι η θέση σας πάνω στα αιτήματα των παιδιών. Τα αιτήματα των παιδιών που λίγο πριν ήταν πάνω. Όταν είναι εκεί, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά είχαν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι μιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις. Τεράστιο το θέμα με τις φοιτητικές αιστείες. Το ξέρω, το γνωρίζω. Δεν είναι ακριβώς όπως το παρουσιάζουν, αλλά και δεν είναι ιδανικά τα πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο και επομένως θα προχωρήσουμε και θα δούμε. Τους ζητήσαμε και οι τρεις αντιφυτάνες που ήμασταν σε αυτή τη συνάντηση και θα είμαστε πάντα στο πλευρό των φοιτητών όποτε μας χρειάζονται να μιλάμε, εφόσον γίνεται ένας διάλογος και γίνεται μια συζήτηση με αυτούς τους όρους. Τι δηλαδή, θα κάνετε, μπορούμε... Οι λύσεις είναι πολλές και οι λύσεις είναι δύο επίπεδα. Αυτές που μπορούν να γίνουν τώρα και αυτές που μπορούν να γίνουν αργότερα σε ένα γενικότερο σχεδιασμό. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ζητήσουμε άμεσα μια χρηματοδότηση του Υπουργείου, γιατί από αυτό εξαρτάται ουσιαστικά το τι μπορούμε να αποκαταστήσουμε, να ανακαινήσουμε και να επαναφέρουμε σε μια σωστή λειτουργία. Και να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πανεπιστήμιο. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό το πράγμα για τις φοιτητικές αιστείες. Είναι χρόνια όμως αυτή η κατάσταση. Χρόνια είναι και σε πολλά πράγματα έχουν δει και τα παιδιά. Απλώς δεν είναι αυτή η κατάσταση τόσο ακραία όσο παρουσιάζει. Εν πάση περιπτώσει όμως, και όπως τη θέλουν να βλέπουν οι φοιτητές μας, εμείς θα ενδιαφερθούμε το ταχύτερο δυνατόν και το έχουμε πει κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Να σας πω κάτι. Εμείς ως πανεπιστήμιο δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Δηλαδή να βγάλουμε τον αρχικό προϋπολογισμό. Αφήστε που δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε δηλαδή κάποια έργα ή κάτι. Δεν γίνεται. Νομικά είναι. Ναι, βέβαια δεν γίνεται. Όλες οι δαπάνες του Πανεπιστημίου ελέγχονται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ποιος θα το κάνει. Αυτό το Υπουργείο σας είπα μόνο, να στείλει ιδιαίτερη χρηματοδότηση για αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, να επαναλάβω. Ότι εδώ είμαστε για να λύνουμε τα προβλήματα των φοιτητών μας. Εφόσον υπάρχει διάλογος, πιστεύω ότι θα τα λύσουμε και θα ξανάρθετε και θα σας πούμε τι από όλα έχουν προχωρήσει και θα σας πούν και οι φοιτητές αν έχουν ικανοποιηθεί κάποιοι από αυτά. Ένα σχόλιο για το άσυλο που έτσι ζήτησαν οι φοιτητές. Επειδή τέθηκε και αυτό το θέμα, αν και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό, εντάξει, δεν μπορούμε να παραλληλιστούμε με το αίτημα των φοιτητών. Να παραλληλιστούμε με το αίτημα των φοιτητών γενικά να επιβάλλουμε σε όλο το πανεπιστήμιο μια άποψη ότι κακώς καταργήθηκε το άσυλο. Γιατί δεν έχουμε όλη την ίδια αντιμετώπιση για αυτό το πράγμα. Ως προς την ιδέα του ασύλου, του ακαδημαϊκού ασύλου, συμφωνούμε απόλυτα. Όμως, όταν κανένας ζητάει να έχει μια ασυλία σε έναν χώρο, οπουδήποτε, σημαίνει ότι μπορεί και να τον περιφρουρήσει το χώρο. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια αυτό το έχουμε χάσει. Και δεν μπορούμε να βγούμε στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και να πούμε θέλουμε ένα άσυλο εδώ. Γιατί μόνοι μας το καταστρέψαμε αυτή την ιδέα. Όταν θα επανέλθει σε μια τακτική κατάσταση αυτό το πράγμα, με τα προβλήματα, ξέρετε τα διάφορα που υπάρχουν, τότε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δικιά μας θέση. Εντάξει.